είχαμε μια ιστορία με δύο Έλληνες οι οποίοι συνελήφθησαν για κατασκοπία. Να μας πει όλες τις εξελίξεις, Μίνα Καραμήτρου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς την. Καταρχάς θέλω να σας μεταφέρω αυτό που μας έλεγαν χθες οι ψηλόβαθμα στελέχη της Κατεχάκη, δηλαδή ότι στην ουσία το μήνυμα που ήθελε να στείλει με αυτή την υπόθεση η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία ήταν πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο ουσιαστικό σε σχέση με το τι πραγματικά είχαν καταφέρει αυτοί οι δύο Έλληνες μουσουλμάνοι να κάνουν τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή, μας λέγανε χθες από την Κατεχάκη ότι αυτό που θέλαμε να στείλουμε ως μήνυμα απέναντι είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τι κάνουν κάποια πρόσωπα εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Και φυσικά μπορούμε να τα ακυρώσουμε και μπορούμε να σταματήσουμε οποιασδήποτε προσπάθειές τους. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για το τι κατάφερε τελικά να φωτογραφίσει ή να στείλει ως πληροφορίες απέναντι το άτομο το οποίο εργαζόταν ως ή θα συνεχίσει να εργάζεται, αυτό δεν το ξέρω να σας πω ακόμα, στο προξενείο της Τουρκίας στην Ρόδο. Και μάλιστα αυτή η υπόθεση, δηλαδή το να αρχίσουν να ψάχνουν λίγο περισσότερο το ρόλο του και τελικά να τον αποκαλύψουν, οι ελληνικές αρχές το αποφάσισαν από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε, αν θυμάστε, με τη σημαία στο Καστελόριζο, που ξυπνήσαμε ένα πρωί και την κόκκινη... βρήκαμε να είναι κατακόκκινη, ναι, από τις μπογιές. Τώρα, ο 35χρονος, θέλω να σας πω ότι για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες δεν ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο. Mm-hmm. Άλλωστε, η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος έκανε ό,τι μπορούσε για να δείχνει ότι δεν αισθάνεται, τουλάχιστον Έλληνας πολίτης, συνεχώς στην προσωπική του ιστοσελίδα στο Facebook επιχειρηματολογούσε για πολλά και διάφορα. Είχε γίνει πολλές φορές θέμα ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται απέναντι στα εθνικά ζητήματα της Ελλάδας. Όμως το γεγονός ότι είχε φτάσει πια σε ένα σημείο, λένε οι ελληνικές αρχές, να στρατολογεί πρόσωπα και να στέλνει πληροφορίες απέναντι, είχε φτάσει στο μη περαιτέρω και έπρεπε οπωσδήποτε να παρέμβουν. Τώρα, τι ακριβώς έκαναν. Έλεγε λοιπόν στον ναυτικό, στον μάγειρα, ο οποίος εργαζόταν σε ένα από τα πλοία που έκανε δρομολόγια σε αυτά τα ευαίσθητα, σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές, ότι να του στέλνει φωτογραφίες και να τον ενημερώνει για οτιδήποτε θα κρυφακούει επάνω στο πλοίο από στρατιωτικούς, ό,τι πλοία έβλεπε το καλοκαίρι στην περιοχή να του τα φωτογραφίσει και να του τα στέλνει. Και θέλω να σας πω ότι όλα αυτά, το πώς γινόταν δηλαδή οι συνεννοήσεις τους, οι συναντήσεις τους, τι του έστελνε, τα αποκάλυψε ο ίδιος ο 56χρονος ο μάγειρας, ο οποίος μάλιστα είπε στους αστυνομικούς ότι, ξέρετε, εγώ δεν το έκανα γιατί έπαιρνα κάποια χρήματα. Αγαπώ την Τουρκία. Το έκανα γιατί έτσι με έπεισε και έτσι αισθανόμουν και ο ίδιος ότι έπρεπε να κάνω για τη μαμά πατρίδα. Εδώ ανοίγω μία παρένθεση. Θυμίζω ότι μιλάμε για Έλληνες μουσουλμάνους. Έτσι, και γέιδοι και οι δύο είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Ναι. Έλληνες υπηκός. Ότι... Ναι, ναι, βεβαίως. Και έλεγε λοιπόν ότι δεν το έκανα για χρήματα, το έκανα γιατί με έπεισε για την μαμά Τουρκία. Μίνα, θέμα δεν είναι... Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Κοιτάξτε, αυτό δεν ήταν φτώφορο το αδίκημα. Και μέσα στη δικογραφία περιγράφεται μια διαδικασία ανάμεσα στους δύο που ξεκίνησε τον Αύγουστο και σταμάτησε 6 Νοεμβρίου. Άρα συντάχθηκε μια δικογραφία, δεν μπορούσε να είναι αυτόχρονο το αδίκημα. Θα σταλεί σήμερα η δικογραφία, αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε εάν ο εισαγγελέας, η δικογραφία μέσα είναι για κατασκοπία, έτσι. Να δούμε αν ο εισαγγελέας θα ασκήσει δίωξη για κατασκοπία υπέρ τρίτης χώρας, άρα εκεί θα ακολουθηθεί μια άλλη τελείως διαδικασία. Δόθηκε κάποια δυνατότητα, κάποιες μέρες, ώστε ο υπάλληλος του Τούρκικου Προξενείου της Ρόδου να πάει στην αστυνομία για να δώσει την κατάθεσή του. Νομίζω όμως ότι η δικαστική διαδικασία θα τον προλάβει και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Και να μην χαθούν κι αυτοί όμως. Να μην χαθούμε. Τον παπά το ψάχνουμε ακόμα γι' αυτό. Ναι, 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 τον κύριο παπά το ψάχνουμε ακόμα. Επειδή γράφεται με πολύ έντονο τρόπο και ευρέως, γι' αυτό σε ρώτησα, Μίνα μου. Θυμίζω την ιστορία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κατά λάθος είχαν περάσει στην Τουρκία. Μήνες. Την περιπέτεια που πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί, τον Εφιάλτη, τον Γολγοθά που ανέβηκαν, πατώντας στο λάθος σημείο στον Εύρο. Και χωρίς να κατηγορηθούν και να αποδειχθεί ότι έκαναν κατασκοπία υπέρ της Ελλάδας. Κατασκοπία με στρατιωτικές στολές, ναι, κάνεις. Δύσκολα πράγματα. Ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν. Εδώ συζητάμε άλλα πράγματα. Και πολλοί λένε.
γιατί αυτοί οι άνθρωποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Γι' αυτό σε ρωτήσαμε. Με τον κίνδυνο να φύγουν κιόλας. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως, το ουσιαστικό, συγγνώμη, που καταλαβαίνω εγώ αυτή τη στιγμή που ψάχνουν περισσότερο, είναι αν έχουμε να κάνουμε μόνο με τη στρατολόγηση ενός ή εάν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο το οποίο είναι σε μία θέση, εργάζεται στο τουρκικό προξενείο στη Ρόδο, επαναλαμβάνω, mm-hmm. και το οποίο όλο αυτό το διάστημα, γιατί έχει αρκετά χρόνια που έχει στη Ρόδο και εργάζεται, όλο αυτό το διάστημα στην ουσία τι έκανε, στρατολογούσε, έπαιρνε πληροφορίες και τις έστειλε. Και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο κατασκόπων. Ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Σοβαρά πράγματα. Καλημέρα.